Αυθαίρετη δημιουργία hostel, στο οποίο διέμεναν σε άθλιε συνθήκε μετανάστε, φέρνει στην επιφάνεια η δημοσιογραφική έρευνα του ΣΥΓΜΑ. Από τι 19 Οκτωβρίου ενημέρωσε την αστυνομία, λέγει ο Υπουργό Εσωτερικών, τονίζοντα ότι οι αρμόδιε αρχέ πρέπει να καταστούν πιο αποτελεσματικέ. Η αστυνομία, σύμφωνα με έγγραφα που κατέχει το ΣΥΓΜΑ, απέστειλε ενημέρωση ένα μήνα αργότερα. Αναμένοντα εκ τούτου κάποια τελευταία στοιχεία για να μπορέσει να οδηγηθεί η υπόθεση στα δικαστήρια με κάποιες από τις αρμόδιες υπηρεσίες να πετούν ακόμα και τώρα τον μπαλάκι της ευθύνη η μία στην άλλη. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Στάτης. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ΣΥΓΜΑ σε σχέση με την αυθαίρετη δημιουργία χώστελ, στο οποίο στηβάζονταν ετητέ ασύλου χωρί προδιαγραφέ ασφάλεια και ανθιγεινέ συνθήκε, αποτυπώνει πλήρω τα κοινά του συστήματο και των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Οι προσπάθειε για να εξασφαλιστεί η συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, ούτως ώστε να καταχωρηθεί υπόθεση και να εκδοθεί διάταγμα κλεισίματο, μπλοκάρουν αν όχι στην επιτιδευμένη κολυσιεργία, στην έλλειψη συντονισμού και στην μη ανάληψη ευθυνών. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει πω κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία από τι 19 Οκτωβρίου. Είναι αυτή η υπόθεση επαναβεβαιώνει την αναγκαιότητα όπω όλε οι αρμόδιε αρχέ του κράτου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπική αυτοδιοίκηση, τη αστυνομία αλλά και των δικαστηρίων, καταστούν πιο αποτελεσματικέ και πιο αποφασιστικέ, τόσο στου ελέγχου για την καταλληλότητα των υποστατικών τη πάταξη τη αδήλωτη εργασία, αλλά και την παραδειγματική τιμωρία εκείνων των ιδιοκτητών που παρανομούν και πλουτίζουν σε βάρο ανυποψία των μεταναστών, του οποίου εκμεταλλεύονται κατάφορα. Το Υπουργείο δεν είναι διοχτική αρχή. Θα συνεχίσει όμω να καταγγέλει τέτοιου είδου φαινόμενα και να παραδίδει στοιχεία. Η αστυνομία φαίνεται πω έδωσε ενημέρωση πάνω από ένα μήνα μετά, στι 22 Νοεμβρίου, ενώ επιχείρησε σε ώρα που δεν ευνοούσε εντελεχή έλεγχο. Η νομική υπηρεσία είναι ενήμερη για το συμβάν, ωστόσο αναμένονται περισσότερα στοιχεία για στοιχειοθέτηση τη υπόθεση. Η έπαρχο επισημαίνει στο Σίγμα πω περιμένει μια πιο εμπεριστατωμένη έκθεση τη πυροσβεστική. Ωστόσο, η πυροσβεστική αναφέρει πω μόλι σήμερα ενημερώθηκε για ανάγκη νέα έκθεση. Πριν μερικέ μέρε, στάλθηκαν λεπτομερεί απόψει. Σήμερα, η επαρχιακή διοίκηση επανήλθε και ζητά να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Ετοιμάζεται να σταλεί εκ νέου. Συγκρόμενη ενημέρωση για το εάν έχουν εισέλθει οι υγειονομικέ υπηρεσίε στον εσωτερικό χώρο, κάτι που ζητά επίμονα η έπαρχο από τι 2 Δεκεμβρίου, με βάση επιστολή που κατέχει το Σίγμα. Παρακαλώ, πω επιθεωρήσετε τον όροφο τη οικοδομή, ο οποίο χρησιμοποιείται ω χώρο διαμονή μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, και με πληροφορήσετε εάν αν υπάρχουν ανθιγυνέ συνθήκε, οι οποίε καθιστούν την οικοδομία κατάλληλη για ανθρώπινη κατοίκηση. Αστυνομικέ πηγέ, όπω και ο ενοικιαστή του χώρου, υποστηρίζουν πω τόσο οι αστυνομικέ δυνάμει όσο και οι υγειονομικέ υπηρεσίε εισήλθαν στο χώρο. Από την άλλη, οι υγειονομικέ υπηρεσίε αναφέρουν πω δεν έχουν τέτοια εξουσιοδότηση και ζητούν ένταλμα με την, αστυνομία, και, δεν και νίσοδος, στα Αν μπορούσε να στα δωμάτια με, με την ένταλμα. Σε κάθε περίπτωση, οι υγειονομικέ υπηρεσίε έδωσαν σαφεί συστάσει μόνο και μόνο από τι ανθιγεινέ συνθήκε που επικρατούσαν στο εξωτερικό του κτηρίου. Εισηγούμε το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Έπαρχο Λευκοσία να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα μη αποκλειόμενων και δικαστικών μέτρων εναντίον όσων παρανομούν. Συστήνεται επίση η διακοπή υδροδότηση ω προσωρινή λύση με βάση τον περικοινοτήτων νόμο. Η Επαρχιακή Διοίκηση ενημερώνει πω έχει δώσει σύσταση στην Κοινοτική Αρχή να προχωρήσει στην ελόγω πράξη, όμω η Δεύτερη αναφέρει πω δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Όπω αναφέρεται, το Συμβούλιο απέστειλε για την ώρα επιστολή με δικαστικό επιδότη καθώ ο ενοικιαστή έδειξε διάθεση συνεργασία, ενώ φοβούνται τι αντιδράσει εάν αφαιθούν στον δρόμο οι άνθρωποι μέσα στι εορτέ. Ερωτηματικά πάντω προκαλεί το γεγονό πώ σέπραταν όλο αυτό το διάστημα δημοτικά τέλη από ένα παράνομο κτίριο, δίνοντα το δικαίωμα στον ενοικιαστή να επικαλείται νομιμότητα. Θα επιχειρήσουμε τώρα να διαλευκάνουμε άλλη.